Πόσο καιρό περίπου ήσουν? Ένα χρόνο. Και τι ήταν αυτό που σε οδήγησε τώρα να φύγεις από την Χρυσή Αυγή? Εγώ δεν είμαι δολοφόνος. Τότε πρόκειται να γίνω. Σε σόκαρε η δολοφονία? Ακριβώς. Εγώ ήμουν απλός φαντάρος. Φαντάρος. Υπάρχουν δηλαδή και φαντάροι. Ακριβώς. Που σας ειδοποιούσαν με ποιο τρόπο για να πάτε όταν γίνεται μια... Μέσω μηνυμάτων. Μέσω μηνυμάτων σε αυτούς που έπρεπε να πάνε. Το τάγμα αποτελείται από 6 άτομα μέχρι 20. Και το δικό σου τάγμα που ήσουν? Είχαμε 15 άτομα. Όταν έπαιρνες εντολές να χτυπήσετε Πακιστανούς, το έκανες γιατί πίστευες ότι κάνεις το καλό? Όχι, πολλές φορές είχα δηλώσει ασθένεια να μην παρουσιάσω. Όταν τελείωνε όλο το σκηνικό, όλη η ιστορία πλέον, δεχόμουν στις απειλές μου, δεχόμουν επικρίσεις, δεχόμουν πολλά. Εγώ δέχτηκα 4 τηλέφωνα, 4 τηλεφωνήματα από ανώνυμο, προχθές το βράδυ, και με απειλούσαν. Γιατί? Γιατί έχω δηλώσει μεταφωνικό, γιατί έχω δηλώσει ότι θα φύγω, ότι θέλω να αποσυρθώ. Μετά τη δολοφονία. Ακριβώς. Άρα θεωρείς ότι κινδυνεύεις ουσιαστικά. Κινδυνεύει η ζωή μου. Στη δικιά μας τοπική ήταν 5. Στην άλλη τοπική ήταν άλλοι 5. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μαζευτούν αυτοί οι άνθρωποι, είναι σαν να γίνεται συνεδρίαση μασούνων. Μαζεύονται σε κάποιες ώρες που δεν τις γνωρίζουμε. Μυστικά. Μυστικά. Και συζητιέται τα πάντα. Όπως θέλω να πω για να μην το ξεχάσω κιόλας, ότι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν και αστυνομικοί. Ενεργοί αστυνομικοί αυτή τη στιγμή. Ενεργοί αστυνομικοί που είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς. Οι τοπικές και οι μεγάλοι των τοπικών έχουν την πλάτη της αστυνομίας. Γι' αυτό δεν βρίσκονται και τίποτα όταν γίνονται έφοδοι. Ακριβώς. Της αστυνομίας. Ειδοποιούνται. Ειδοποιούνται πιο νωρίς. Ξέρουν τι θα γίνει πριν γίνει. Υπάρχουν όπλα. Ναι. Χωρίς άδειες, φαντάζομαι, παράνομα. Φυσικά. Φυσικά. Και τα οποία μένουν στις τοπικές ή τα κουβαλάνε? Τα έχουν μαζί τους. Τα έχουν μαζί τους. Και όταν γίνονται τέτοιες αποστολές? Πολλές φορές τα έχουν πάρει μαζί τους. Υπήρξε κάποιο γνωστό πρόσωπο, κάποιος βουλευτής που να πήρε μέρος στην εκπαίδευσή σου? Ναι, έχει έρθει ο Κασιδιάς Ζωλίας 2 φορές, ο οποίος κοίταγε τις επιδόσεις μας. Στο ξύλο? Σε όλα. Σε αντοχή, σε αντίσταση, σε όλα. Μαθαίνατε στα στρατόπεδα αυτά και σκοποβολή? Ναι. Με όπλα κανονικά? Ναι. Με πυρά κανονικά? Κανονικά, κανονικά, κανονικά περίστοφα. Τα οποία κανένα δεν ήταν νόμιμο? Όλα παράνομα. Α, εκεί ήταν παρόν και ο κύριος Κασιδιάρης? Όχι. Ο κύριος Κασιδιάρης ήταν παρόν μόνο στην εκπαίδευση, δύο φορές που είχε γίνει, η οποία, όπως σας είπα, ήταν για να δούνε τις επιδόσεις του καθενός. Όταν πήρατε μέρος αυτές οι βολές που γινόταν, σε ποιος από τα δύο στρατόπεδα, στη Μάντρα? Στη Μαλακάσα. Στη Μαλακάσα. Ποιος κουβαλούσε τα όπλα, σε ποιανού αυτοκίνητο ήταν τα όπλα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Φτάσω σε σημείο να έχουμε και άλλες δολοφονίες. Δεν ήταν η μοναδική δολοφονία. Δεν τους ενόχλησε αυτό που έγινε με τον Φίσα? Δεν τους ενόχλησε, δεν φοβούνται ότι επηρεάζεται η κοινή γνώμη και στρέφεται να... Όχι, από το μόνο που λένε ότι η Χρυσή Αυγή θα ανέβει. Με αυτό το πράγμα. Ναι, με αυτό το πράγμα θα ανέβει. Τότε γιατί δεν το αποδέχονται και λένε ότι είναι συκοφαντίες όλα αυτά? Γιατί βλέπουμε δύο πρόσωπα, άλλο πρόσωπο προς τα έξω και άλλο πρόσωπο προς τα μέλη. Γιατί αυτό το πρόσωπο... Στα μέλη παραδεχτήκανε, σε εσάς, στα τάγματα εφόδου, παραδεχτήκανε ότι είναι πίσω από τη δολοφονία του Φίσα. Ακριβώς. Αυτό μου λες. Μα έχουν παραδεχτεί ότι είναι πίσω από τη δολοφονία του Φίσα. Ναι, έχουν παραδεχτεί ότι όλο αυτό το σκηνικό έπρεπε να γίνει. Τους πείραξε, έπρεπε να γίνει, ναι. Όταν το άκουσες αυτό, είδες άλλους χρυσαυγίτες να χαίρονται? Όλοι. Όλοι. Όλοι έχουν ένα μίσος μέσα για την άξιδα. Ακριβώς. Γυρνάνε και λένε ότι ήταν αλήτης ο Φίσας, ότι ήταν το ένα, ότι ήταν το άλλο. Ήταν αριστερός. Εσύ αυτή τη στιγμή γιατί φοβάσαι? Εγώ γιατί φοβάμαι?
Πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει να αφαιρούνται ζωές, το οποίο και κυριότερο. Και το μόνο πράγμα που θέλω να, και ένα πράγμα που θέλω να πω. Μπορεί να φύγει ένας κλειφαυγίτης. Δύσκολα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν φόρμες οι οποίες είμαστε γραμμένοι μέσα, μας έχουν γράψει. Είναι ένα είδος φακελώματος. Mm-hmm. Έχουν τα πλήρη στοιχεία μας. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα. Γιατί? Γιατί πλέον θα βγουν πολλά συμφόρα από την οργάνωση. Για το θέμα της οργάνωσης. Υπήρχε όταν έκανες την εκπαίδευση ένα στάδιο που σας μαθαίνανε για όρκους σιωπής ότι αυτό δεν το λέμε, εκείνο δεν το λέμε. Φυσικά. Για μίλησέ μας λίγο για αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης. Δεν ακούμε, δεν μιλάμε, μόνο βλέπουμε. Να ακούσουμε, να μην απαντήσουμε. Να απαντήσουμε. Αδύρουμε. Ακριβώς. Μόνο να έχουμε, δηλαδή να μας κάνουν να έχουμε την παιδευτική συμπεριφορά ενός ζώου. Σας έλεγαν μέσα από τη Χρυσή Αυγή να χτυπάτε στο ψαχνό. Ναι. Από ποιους? Από τους φυσάμενους, τους μεγάλους. Ποιοι είναι οι μεγάλοι? Όπως είπα, αρχίζουμε από Περικλή, αρχίζουμε από το Γιάννη το Λαγό, είναι σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα, τι σημαίνει αυτό? Ανά πάσα στιγμή είναι ετοιμοπόλεμοι. Δηλαδή έχουν έναν στρατό, αυτό μου λες αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, δεν είμαστε... Με απλή. Όπλα, με κανονικά, τα με... Πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Υπάρχουν κάποιες αποθήκες που φυλάσσονται αυτά? Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω ακριβώς που τα έχουν και τι. Τι ξέρεις για αυτές τις αποθήκες? Ξέρω ότι είναι πλήρες οπλισμένοι. Ξέρω ότι όταν θα γίνει κάτι τέτοιο, να ξέρετε και εσείς ότι θα θερμίσουμε θύματα. Θέλω να φύγω. Θέλω να σωθώ. Γιατί όπως είπα, κινδυνεύει η ζωή μου. Δεν έχουμε τηλέφωνα απειλητικά. Με απειλούν. Δεν θα απευθυνθείς στον εισαγγελέα. Δεν θα μου κάνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή καλύπτονται πίσω από την αστυνομία. Μέσω της αστυνομίας θα βρουν τα πάντα. Είχαν πρόσβαση καταθέσεις στο μαρτύριο που είχαν δώσει. Για τη δολοφονία του. Τέσσερι ακριβώς. Οι φίλοι του. Συγγενείς του όλα. Δηλαδή υπήρχε αστυνομικός. Πάντα. Πάντα. Που ήταν στην ασφάλεια και είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς. Πήρε τις καταθέσεις και τις έδωσε. Και δεν είναι ένας. Προσέξτε, δεν είναι ένας. Είναι αρκετοί. Δεν είναι ένας. Σε ποιο? Σε κάποιο κεφάλι, σε κάποιο βουλευτή, το οποίο μαθευτήκανε, βουλευτή της Χρυσής Αυγής, το οποίο μαθευτήκανε πλέον ποιοι είναι, τι έχουν πει, ξέρουν τα πάντα. Είναι μια οργάνωση η οποία έχει διπλαρώσει τους πάντες. Έχει πιάσει τους πάντες. Δηλαδή έχει άκρες, έχει πρόσβαση. Πρόσβαση μεγάλη. Στο στρατό. Στο στρατό. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς στρατιωτικούς. Πολλούς στρατιωτικούς και σε ενεργεία και από στρατούς. Μέσα στη Χρυσή Αυγή. Πάρα πολλούς. Έχει στην αστυνομία, η οποία δίνει τα πάντα. Μαθαίνουν τα πάντα από εκεί. Mm-hmm. Ένας φάκελος μπορεί να φύγει από εκεί, φωτοτυπία, και να βγει και να είναι στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μια κατάθεση. Με τα πλήρη στοιχεία. Ακριβώς. Όταν οι αφαίρεσες ζωής υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τους έχουν προστατεύσει για αυτό το λόγο. Χωρίς να μιλάνε, χωρίς τίποτα. Όπως σου είπα, είναι από 5 μέχρι 10. Εκτός από το Ρουπακιά, ξέρεις και άλλους μισθοφόρους. Υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν πολλοί. Θεωρείς ότι θα δώσει ονόματα από ποιους πήρε εντολή, ότι ήταν μισθοφόρος? Πιστεύεις ότι θα τα πει όλα αυτά, θα σπάσει τον όρκο σιωπής των χρυσαυγητών? Το καλό που έχει να κάνει είναι να ανοίξει, να λύσει τη γλώσσα του και να πει πολλά. Αυτό θα του έλεγες? Ναι. Στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Δύο λόγια απλά. Ξέρω ότι είναι απεγνωσμένοι, ξέρω ότι οι περισσότεροι είναι άνεργοι, ξέρω ότι πεινάνε. Αλλά να προσέξουν ένα πράγμα. Όλα είναι μια ψευδέστηση. Αν θέλουν να ψηφίσουν δολοφόνους ή αν θέλουν να κοιτάξουν κάπου αλλού. Όχι τους δολοφόνους όμως. Μετάνιωσες που κάποια χρόνια σου τα σπατάλησες στη Χρυσή Αυγή? Με το χέρι στην καρδιά, ναι.
μετάνιωσες και για όσες φορές συμμετείχες σε τάγματα, ναι, σε επιχειρήσεις. Και ζητάω συγγνώμη από άνθρωπο που του έκανα και δεν έκανα να του κάνω κακό. Εμείς περνάγαμε περίοδο εκπαίδευσης. Η οποία πόσο διαρκούσε? Μπορεί να διαρκέσει 10 μέρες, μπορεί να διαρκέσει ένα μήνα. Και ξανά μετά και άλλον μήνα και άλλες μέρες. Όχι, να σου πω τι γίνεται. Παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν γνωρίσει κάποιες πολεμικές τέχνες. Εσύ γνώριζες? Ναι. Πριν πεις στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Το σωματότυπο. Και πλέον σου κάνουν πλήση κεφαλού για να είσαι επικεντρωμένος εκεί που πρέπει. Αν δεν είσαι επικεντρωμένος, δεν θα κάνεις τίποτα. Εγώ επικεντρώθηκα. Αλλά όπως είπαμε, με αυτά που είδα, δεν θέλω να συνεχίσω. Τα κομμάτια της Χρυσής Αυγής, όπως αυτοαποκαλούνται, εκπαιδεύονται σκληρά και είναι ετοιμοπόλεμα για τον ανορθόδοξο πόλεμο των δρόμων, σύμφωνα με το μέλος της οργάνωσης. Εκεί υπήρχαν μέρες, ημερομηνίες, ώρες. Μέρες, δηλαδή, ημερομηνίες, ώρες. Η ημερομηνία που θα πήγαινε κάποια 2-3 τοπικές, ώρες που θα γυμναζόσαν, που θα κάναν την εκπαίδευση 2-3 τοπικές. Και μετά από τα πορεία πήγαινε πάλι στην επόμενη. Για πόσα άτομα μιλάμε? Μιλάμε για 40-50 άτομα. Την κάθε φορά? Ακριβώς. Την κάθε μέρα? Δεν γινόταν κάθε Κυριακή? Όχι. Μπορεί να γινόταν και καθημερινή. Και καθημερινή. Δεν υπήρχε στάνταρ δηλαδή? Όχι. Και όλα γινόταν με μηνύματα? Με μηνύματα. Όλα με μηνύματα. Δεν διστάζουν να επιτεθούν εναντίον μεταναστών και πολιτικών αντιπάλων τους. Χρησιμοποιούν πολεμικές τέχνες και όπλα. Δηλαδή έχουν όπλα. Έχουν μαχαίρια. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να κουβαλήσει ένας άνθρωπος μαζί του υπάρχει. Αλλά εξίσου δεν υπάρχουν. Είναι για τους μεγάλους αυτά. Όταν κατεβαίνουν σε τέτοιες πορείες και σε τέτοια πράγματα, υπάρχουν.